Εχθές βγήκε η είδηση, γιατί εκτός από τους βασιλείς έχουμε και τους βασιλικότερους του βασιλέως, ότι η διοίκηση του Παγνή υποχρέωσε ανθρώπους με βραχία νοσηλεία για χημειοθεραπείες, τους καρκινοπαθείς, να βγαίνουν απόξω να πάνε να κάνουν τεστ από την τσέπη τους. Είτε να στηθούν στην ουρά των συνεργείων του ΕΟΔΙΣ πλατείες, είτε να πάνε, για να μην ταλαιπωρούνται, σε διαγνωστικά κέντρα. Έγινε το έλα να δεις. Τώρα με πληροφόρησαν οι συνάδελφοι από το ειδησιογραφικό της Crete TV ότι υπήρξε παρέμβαση από τη διοικήτρια της 7ης, είπε για αυτό το χάλι, ώστε να μπει τέλος σε αυτή την ιστορία. Ενημερώθηκε, λέει, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αϊ καλά, και ήδη τηλεφωνικά ζητήθηκε να ανακληθεί απόφαση για να μπει τέλος σε αυτό το μαρτύριο, μέχρι εκεί φτάσαμε, ογκολογικών ασθενών. Και μάλιστα, λέει, τις επόμενες ώρες, αναμένεται να ζητηθεί και εγγράφος η ανάγκληση απόφαση αυτής. Όμως, εγώ θέλω να πάω στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγνή και εκπρόσωπο των γιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο, επιμελητής Α, μέλος Ένωσης Γιατρών, τον κύριο Βασίλη Κούδα, διότι καλά τα τηλέφωνα, αλλά μέχρι να τη δούμε και. Είναι ένα κέρδος, δεν λέω. Μέχρι να τη δούμε και γραπτός, αυτό φέρνει στην επιφάνεια όλα όσα συμβαίνουν. Καλημέρα, κύριε Κούδα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Χρόνια πολλά και εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή χρονιά. Βέβαια, όπως ακούω τόση ώρα που λέτε, δεν μπαίνει καλά η χρονιά. Ελπίζουμε να βελτιωθούν τα πράγματα. Και ποιος δεν το θέλει να βελτιωθούν και να απαλλαγούμε. Αλλά, κύριε Κούδα, να ξεκινήσω με αυτό. Φαίνεται ότι είμαστε σε μία διαδικασία ανάκλησης της απόφασης, αλλά επειδή εκπροσωπείτε και τους γιατρούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, πείτε μου σας παρακαλώ, στα σοβαρά υπήρξε απόφαση ένας καρκινοπαθής που κάνει ημερήσια νοσηλεία για βραχία θεραπεία, χημειοθεραπεία δηλαδή, θα βγει απ' έξω να πάει να κάνει τεστ? Πρώτα να διευκρινίσω ότι αυτή είναι απόφαση της διοίκησης. Μάλιστα. Του Παγνή, όχι του Διοικητικού Συμβουλίου, που σημαίνει του διοικητή και του αναπληρωτή διοικητή. Μάλιστα. Και εγώ το ενημερώθηκα από τους συναδέλφους, όπως και εσείς από το ειδησιογραφικό κομμάτι, και σήμερα ενημερώθηκα και αυτό που είπατε, την καλύτερη εξέλιξη, το να ανακληθεί αυτή η απόφαση. Αλλά επειδή άκουγα και την εισαγωγή που κάνατε, για μας θεωρούμε ότι και αυτό το κομμάτι εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και των κατατόπους, όπως είπατε, ας το πούμε έτσι, βασιλικότερων εκπροσώπων της, με τη λογική της μείωσης των εξόδων και όχι της προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία. Mm. Πόσο μάλλον βέβαια γίνεται ακόμα πιο, πώς να το πω τώρα, πιο εξοργιστικό και πιο έντονο όταν αυτό αφορά σε ανθρώπους που είναι καρκινοπαθείς και που πρέπει, όπως ξέρετε, εκτός από το σοβαρό πρόβλημα υγείας που έχουν και αντιμετωπίζουν καθημερινά, που αντιμετωπίζουν επίσης τις μειωμένες υγειονομικές υπηρεσίες λόγω του COVID, να αντιμετωπίσουν και θέματα που αφορούν την οικονομική τους κατάσταση και που, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, δεν είναι σε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση να το κάνουν. Κύριε Κούδα, ποια είναι η εικόνα στα νοσοκομεία μας? Η εικόνα στα νοσοκομεία, κύριε Σαχή, είναι αυτή που περιγράφτηκε ειδησιογραφικά, ότι δηλαδή και τα νοσοκομεία προφανώς σαν ένα πολύ, θα έλεγα, ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζει την πανδημία καθημερινά εδώ και 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή, λόγω της όμικρον και των ιδιωτεροτήτων που έχει αυτή η μετάλλαξη, πλήττεται πολύ. Αυτή τη στιγμή εγώ ξέρω για 30 με 35 συναδέλφους στο Παγνή που νοσούν, και επίσης ξέρουμε ότι πολύ καλά όλοι ότι δυστυχώς, επειδή ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες δεν έγινε καμιά προσπάθεια ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τα περισσότερα περιστατικά, να μην πω όλα, καταλήγουν στα νοσοκομεία μας. Με αποτέλεσμα αυτό το βάρος να είναι πάρα πολύ μεγάλο, δυσβάστακτο, και όπως είπα και πριν, αυτό να οδηγεί και σε υποβάθμιση των άλλων υπηρεσιών υγείας, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι μόνο το COVID. Σωστά. Ούτε θα έπρεπε να είναι. Όπως γράφουν οι ακροατές, δεν είναι μόνο για τον COVID, και τελικά στα ιδιωτικά καταφεύγουν οι έχοντες και κατέχοντες. Οι υπόλοιποι να πάει και το παλιάμπελο. Και κρύβονται και ασθένειες. Όμως, κύριε Κούδα, εδώ χθες, συζητώντας και με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νοσοκομείο, τον κύριο Βρύσαλη, για τους 30-35 συναδέλφους, μας είπε, και δεν ξέρω αν εσείς το παρατηρείτε, και τα άλλα κουλά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή, μειώθηκε η καραντίνα. Προσέξτε, στην Αμερική γίνεται σφαγή για αυτό το θέμα της μείωσης των ημερών καραντίνας. Δηλαδή, ζητάνε περαιτέρω εξηγήσεις από το CDC, από πού και ως πού, με ποιες μελέτες το λέτε. Εδώ, λέει, μας μειώνουν την καραντίνα στις 5 μέρες,
και με ελαφρά συμπτωματάκια γύρναν πίσω. Και το ερώτημα είναι, τότε οι άλλοι 6.500 γιατί βγήκαν εκτός συστήματος ως ανεμβολίαστοι για να μην κολλήσουν? Και εδώ γύρνα πίσω με κίνδυνο να κολλήσει τον άλλον. Ναι, η εξέλιξη της πανδημίας και των ιδιαιτεροτήτων που έχει φέρνει στην επιφάνεια, το έχει φέρει εδώ και καιρό βέβαια, αλλά όσο εξελίσσεται τα πράγματα χειροτερεύουν, όπως διαπιστώνετε κι εσείς, φέρνει πολλά θέματα. Εμείς σαν σωματείο και σαν εκπρόσωποι των γιατρών με όλους τους τόνους λέμε το εξής. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση εδώ και καιρό έχει επιλέξει προκειμένου να προστατεύσει, ας το πω έτσι, το οικονομικό κομμάτι και τα κέρδη που φέρνει αυτό, έχει, προκειμένου να προστατεύσει λοιπόν αυτό το κομμάτι, έχει αποφασίσει να θυσιάσει το υγειονομικό κομμάτι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, κύριε Σαχίνη. Και δεν το λέω μόνο για τους υγειονομικούς, το λέω και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, οι οποίοι όλοι μαζί καλούνται να γυρίσουν στις 5 μέρες, όπως είπατε κι εσείς, καλούνται να δουλεύουν με πολύ σκληρές συνθήκες. Φυσικά στην δουλειά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, όποια πρωτόκολλα υπάρχουν, αυτά ακυρώνονται στην πράξη. Καταλαβαίνετε, όταν συνοστίζεται κόσμος να πάει στη δουλειά του, όταν στους χώρους εργασίας τους μεγάλους σου λέει ο εργοδότης, όπως διάβασα και εγώ στον τύπο, ξέρω εγώ, εντάξει, είναι ένα μικρό κρύωμα, πάρε ένα ντεπών και έλα στη δουλειά, και αυτός ο εργαζόμενος αυτόματα καθίσταται τεράστια εστία μόλυνσης για τους υπόλοιπους, χωρίς να το θέλει φυσικά ο ίδιος, αυτός θέλει στο σπίτι του να νιώθει και ασφαλής, και αν θέλετε, επειδή είμαι και ψυχίατρος, να μην βάλουμε και το ψυχολογικό κομμάτι. Πόσο μεγάλη ανασφάλεια νιώθουν αυτοί οι εργαζόμενοι που τους καλούν να δουλέψουν, ενώ ξέρουν ότι δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί στον κάθε άνθρωπο αυτή η νόσος. Γιατί ο διπλανός, δείχνουν ότι η Όμικρον είναι πιο ήπια, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί. Καλά, κύριε Κούδα, ακούστε. Και πιο ήπια να είναι, είπαμε εδώ σήμερα το πρωί, αυξάνοντας η δεξαμενή με την ταχύτητα που εξαπλώνεται, άνθρωποι που είναι σε κατηγορίες δύσκολες αυξάνονται ως δεξαμενή. Μία ή άλλη. Ακούστε όμως τώρα εδώ, είπατε και κάτι πολύ σωστό. Ναι, δεν είναι μία-δύο, είναι μάστιγα πια αυτό, πάρε ντεπών και έλα. Και σκεφτείτε ότι αρχίζουν και άλλα ζητήματα εδώ. Εργαζόμενοι που δεν έχουν θέμα, αρχίζουν και κοιτάνε καχύποπτα γύρω τους ποιος έχει θέμα. Δηλαδή μπαίνουμε και σε τέτοια ζητήματα, να σας πω και άλλο κουφό. Χθες ανακοινώθηκε ότι εάν είσαι θετικός για να έχεις πιστοποιητικό νόσησης ανεμβολίαστος, θες PCR, εμβολιασμένος, θες rapid. Ερώτημα. Εάν δεν το έχω το πιστοποιητικό ούτε το rapid, με το πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορώ να επιστρέψω στην εργασία μου? Ασφαλώς. Υπάρχει καμία εφαρμογή να με εμποδίζει? Καταλάβατε τι γίνεται εδώ? Άρα, κύριε Κούδα, μήπως πάμε σε ανοσία αγέλης, αλλά δεν μας το λένε? Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σας είπα, η γνώμη μας είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι προκειμένου να υπερασπιστεί το οικονομικό κομμάτι η κυβέρνηση, και για μας, κοιτάξτε, να δείτε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, οικονομικό κομμάτι σημαίνει τα κέρδη των επιχειρήσεων, σημαίνει να δουλεύουν οι τόποι. Και ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ότι εμάς μας ενδιαφέρει, γιατί πιστεύουμε ότι θα λήξει γρήγορα η πανδημία. Δεν ξέρω, ο κύριος Γεωργιάδης, που βρήκε αυτά τα στοιχεία. Ο Πόη άλλα λέει σήμερα. Ο Πόη σήμερα το πρωί-πρωί σήμανε αλάρμ. Παιδιά, λέει, αφήστε το καλαμπούρι. Ότι με την όμικρον λαλαλαλαλαλα, συγγνώμη κύριε Κούδα που σας διακόπτω, το διαβάσαμε πρωί-πρωί από το γαλλικό πρακτορείο κατεπήγον. Αφήστε, λέει, τα καλαμπούρια ότι περνάμε μια ωραία πεταλούδα και μόλις έχουμε αποδρομή του κύματος καθαρίσαμε, διότι μάλλον πάμε σε νέες μεταλλάξεις, έτσι πως το αντιμετωπίζουμε. Κοιτάξτε, κύριε Σιγενή, η γνώμη μου και νομίζω και η γνώμη πολλών συναδέλφων, ανεξάρτητα αν τα λένε και πιο ειδικών από μένα, που είναι λοιμοξιολόγοι, που είναι επιδημιολόγοι κτλ., είναι η εξής, ότι εφόσον όλο το κομμάτι του πληθυσμού, του ανθρώπινου πληθυσμού, δεν έχει τον εμβολιασμό που πρέπει, βλέπε Αφρική, βλέπε Ασία, βλέπε χώρες με λιγότερα εμβολιαστικά ποσοστά, θα εμφανίζονται όλο και περισσότερες μεταλλάξεις, θα εμφανίζονται μεταλλάξεις πιθανότερα και πιο απειλητικές. Και νομίζω ότι αυτό το ξεμπερδέψαμε που λέει η ελληνική κυβέρνηση, το λέει για να καλύψει την προχειρότητα και την μη θέλησή της να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Μες. Και αυτό φαίνεται σε όλα τα επίπεδα πλέον, γιατί όπως είπατε πολύ καλά και στην αρχή, και στα σχολεία πάνε να κάνουν το ίδιο πράγμα, στα νοσοκομεία κάνουν το ίδιο πράγμα. Πείτε μου εσείς, ο πρωτοητής της ιατρικής, ούτε καν ο πρωτοητής σας, μαθητής λυκείου, ξέρει ότι όταν είναι υγειονομικός, δεν έχει θεραπευτεί από ένα λοιμώδες νόσημα, είναι ο πρώτος που θα το μεταφέρει αυτό το νόσημα.
και καταργούμε αυτή τη βασική αρχή τώρα, γιατί απλούστατα δεν έχουμε προσωπικό να καλύψουμε τις υγειονομικές ανάγκες. Δεν μπορούμε σαν σωματείο και σαν. Και καλό και τους επιστημονικούς φορείς να πάρουν θέση πάνω σε αυτό. Γιατί αυτό, κοιτάξτε, βασίζεται στην, αυτό που είπατε, ότι στην αποδοχή ότι η όμικρον είναι πιο ήπια, αλλά ούτε στοιχεία έχουμε ακριβώς τώρα. Και επίσης δεν ξέρουμε ότι το πιο ήπιο δεν σημαίνει ότι, δεν παραμένει μεταδοτικό μετά από 5 μέρες. Όταν άλλος ο συνάδελφος έχει συμπτώματα. Εσείς καλά τα λέτε. Ποιος θα ακούει είναι το θέμα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε όλες τις εκφάνσεις. Διότι εδώ, να σας πω κάτι, εδώ δεν ίδρωσε κανένας το αυτή που είπε ο άλλος ο καθηγητής, ότι βάλ το πιο βαθιά και το self γίνεται rapid. Καταλάβατε στην Ελλάδα πώς πάμε να λύσουμε τα ζητήματα. Μέτρα δημόσιας υγείας δεν βλέπουμε να υπάρχουν. Να μην το συζητήσουμε, κύριε Σαχίνη, αυτό. Τώρα σας είπα και αρχή. Η μη ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι ένα πράγμα εγκληματικό. Η μη, για παράδειγμα, το άλλο. Όλοι παραδέχονται, ακόμα και αυτή η κυβέρνηση και το Υπουργείο, ότι η διάδοση των rapid test και των PCR όλων των ειδών συχνηλάτησης θα βοηθήσει στη μείωση της εξάπλωσης. Και όμως από την άλλη δεν παίρνετε κανένα μέτρο αυτό να είναι προσβάσιμο. Πώς το είπατε, τη συχνηλάτηση. Το άλλο με το ξέρετε, ποια συχνηλάτηση. Εδώ υπάρχει κρούσμα στο Μαξίμου και σήμανε συναγερμός. Και αναρωτιέται κάποιος, καλά, δεν υπάρχει συχνηλάτηση. Να δείξει αμέσως ποιες ήταν οι επαφές. Δεν υπάρχει, μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Έχει χαθεί πλέον η συχνηλάτηση. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε έστω αυτό το, να το πω έτσι, το βασικό με τα τεστ, να μπορούμε να κάνουμε μια συχνή επανάληψη, γιατί όταν κάθε τεστ κοστίζει για έναν εργαζόμενο το 500 ευρώ, 6, 7, 10 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα, που σημαίνει ότι αυτός ο εργαζόμενος και να θέλει να αυτοπροστατευτεί, γιατί εκεί το ρίχνει η κυβέρνηση, αυτοπροστασία, κάντε μόνοι σας τεστ, κάντε μόνοι σας επισκέψεις στο γιατρό. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Οι περισσότεροι, δεν ξέρω τώρα το ποσοστό, αλλά οι περισσότεροι από τους ασθενείς που αρχικά έχουν ήπια συμπτώματα, δεν τους βλέπει ποτέ γιατρός. Και αν αυτοί οι ασθενείς εξελιχθούν άσχημα για τον ΑΒ λόγο, ποιος θα πάρει την ευθύνη για την εξέλιξη της υγείας τους? Κανένας. Δηλαδή αυτό το πράγμα για μια κοινωνία, για μια πολιτεία που θέλει να λέει ότι προστατεύει, και όπως λέει και το Σύνταγμα, αυτό το συγκεκριμένο Σύνταγμα, έτσι, όχι κανένα πολύ σούπερ επαναστατικό Σύνταγμα, λέει ότι είναι πρώτη στη υποχρέωση της πολιτείας να καλύπτει τη δημόσια υγεία των πολιτών της. Αυτό καταστρατηγείται κάθε μέρα, κύριε Σαχίνη, και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά. Ούτε δηλαδή την τροπή η κυβέρνηση να πει πάρτε δωρεάν τεστ, το οποίο το έχουν κάνει σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου. Στην Αγγλία, ξέρω, στη Γαλλία, ότι τα τεστ είναι δωρεάν. Αυστρία, πολύ... Γερμανία. Μη ζορίζεστε. Είναι πολλά. Ναι, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Κουράγιο, κύριε. Δυστυχώς είμαστε στο ακόμα, όπως λένε, στο μάτι του κύκλου, κατά τη γνώμη μου, και όχι στο τέλος. Κουράγιο, κύριε Κούδα. Θέλω κάποια στιγμή να τα πούμε και για την ψυχική υγεία. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, στο οποίο μνιούν όταν το θυμούνται. Αλλά από όσα λαμβάνοντας αποφάσεις, μόνο για ψυχική υγεία δεν βλέπω εγώ. Λοιπόν, ευχαρίστως. Να είστε καλά, κύριε Κούδα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.